Εκεί. Λοιπόν, πάλι τα νοσοκομεία του νομού στο στόχαστρο, είτε το θέλετε είτε όχι, είτε και όλος αυτός ο κακός αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των νοσοκομείων, ορίστε τι γίνεται. Λοιπόν, δεν ξέρω πότε θα βάλουμε μυαλό, δώστε μας μια εικόνα εσείς εκεί από το Βενιζέλιο και τι κάνουμε ως Λασίθι πλέον. Εντάξει, στο Βενιζέλιο είναι στη φάση που είμαστε ή θα είμαστε εμείς σε επόμενο διάστημα. Δυστυχώς και εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σκεφτείτε τώρα, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης και δεν μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά χειρουργικές αίθουσες καθόλου. Ο κόσμος είναι πολύ, τώρα έχει ξεκίνησε πορεία και θα κατευθυνθεί στο κέντρο του Ηρακλείου. Ναι, στην Πλατεία Ελευθερίας γνωρίζουμε εκεί τι γίνεται. Εμείς τι κάνουμε τώρα που πάλι ο κ. Σοχοίδης είπε... Εμείς θα επιστρέψουμε στον Άγιο Νικόλαο, γιατί έχουμε μια μισή ώρα γενική συνέλευση των εργαζομένων στο νοσοκομείο, όπου θα συζητήσουμε για την κατάσταση. Αυτά που είπε ο Σοχοίδης δεν αφορούσαν μόνο το θέμα των νοσοκομείων του Λαστιού, και είπε και άλλα πολύ ναι, ναι, είπε, μίλησε βασικά για εξορθολογισμό στις δομές υγείας της Κρήτης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το Βενιζέλιο και για το Πανεπιστημιακό, αλλά και για τα 4 νοσοκομεία του Λασιθίου. Πάλι στο στόχο. Αλλά... Κυρία Τσαγκαράκη, μια εκτίμηση. Ναι. Έτσι τα λένε, για να τα λένε για να τα λένε. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Έτσι δεν ασχολούνται, δεν μπορείτε να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Εμείς τον πιάσαμε και τον ρωτήσαμε τι θα κάνουμε με το Λασίθι. Θα δούμε είναι η απάντηση. Να, θα δούμε είναι η απάντηση. Και δεν βλέπω δηλαδή και να ρωτήσω. Μα αυτό το θα δούμε δεν είναι. Δηλαδή είναι πάμε και όπου βγει πάλι. Πώς, τι αυτό εντάξει, σημαίνει. Σε εμάς δεν έκανε τι. Δεν είπε αυτό που το αποδίδεται, αλλά το είπε. Από ό,τι μας είπαν οι συνάδελφοι, στη συνάντηση με τους θεωρούς του Βενιζέλιου είπε ότι δεν μπορεί ο νόμος Λασιθίου να έχει 4 νοσοκομεία, κανονικά θα πρέπει να έχει ένα και δυνατό, ας πούμε, αυτή την κουβέντα είπε. Από ό,τι μας είπαν οι συνάδελφοι του Βενιζέλιου, γιατί γίνανε χωριστές συναντήσεις. Όταν μπήκαμε εμείς, εγώ μπήκα μαζί με το Παγνί και με τον κύριο Βρίστερ και με τους εκπροσώπους από την πρωτοβάθμια υγεία. Του θέσαμε τα θέματα που πούμε και εμείς. Αλλά δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση. Δηλαδή δεν μας είπε τίποτα το συγκεκριμένο. Θα δούμε και θα δούμε και θα δούμε. Εντάξει, στο μεγάλο θέμα που είναι οι αμοιβές και οι συνθήκες εργασίας, ουσιαστικά είπε ότι εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά δεν εξαρτάται από μένα. Θα το θέσω στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα δούμε. Μπορεί αυτό να είναι η την δήλωσή του να ήταν ότι δεν εξαρτάται από εκείνον, αλλά οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη όταν είχε έρθει εδώ στο Λασίθι και γενικότερα και του κ. Πλακιωτάκη αλλά και όλων σύσσωμοι ήταν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσουν νοσοκομεία, δεν υπάρχει περίπτωση δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση ή καμιά κυβέρνηση να πάρει και μια διοικητική απόφαση ή πράξη που να λέει κλείνω τα νοσοκομεία. Μην το περιμένετε. Ούτε να υποβαθμίσει. Η πιο ανέξοδη δήλωση είναι αυτή. Όλοι οι υπουργοί και όλες οι κυβερνήσεις βγαίνουν και λένε δεν θα κλείσει. Το κάναμε πλάκα για την κάγκα όταν ήρθε στο νοσοκομείο Ράμπλας και εγώ το ρώτησα στο Facebook. Λέω να σας πω τι δήλωση θα κάνει η κάγκα από πριν. Δεν θα κλείσει το νοσοκομείο Ράμπλας. Και πραγματικά αυτή τη δήλωση έκανε. Λοιπόν, στις δηλώσεις είναι πολύ εύκολο να το λέει κανείς. Και επίσης ούτε πρόκειται να βγει ποτέ κανένα σχέδιο που λένε θα κάνουμε χαρτί υγείας. Στον ακούν το χαρτί υγείας 10 χρόνια δεν έχουν βγάλει τίποτα γιατί ξέρουν ότι έχει κόστος. Τα νοσοκομεία τα κλείνουν με την πολιτική τους. Ναι, οι δηλώσεις πάντως και των υπολείπων που ήταν ότι δεν θα κλείσει αλλά και θα αναβαθμιστούν και θα έχουν τη λειτουργία του νοσοκομείου δεν είναι ίδια με αυτή την οποία τώρα έκανε ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι θα έπρεπε να έχει ένα και δυνατό. Έχει μία διαφορά, Οι δηλώσεις ήταν πριν τις εκλογές και τώρα είμαστε μετά τις εκλογές. Και μετά διαφορά. Τις αυτοδιοικητικές εκλογές βέβαια, έτσι. Ακριβώς. Εντάξει, γιατί στη Σιτία είχαν μεγάλο ζωριλίκι να βρουν μια λύση πριν τις δημοτικές εκλογές τότε και πήραν τους δημόσιους γιατρούς και τους πήραν με εντέλεση στους παθολόγους στο νοσοκομείο της Σιτίας. Ναι, όπως είχαμε και στρατιωτικούς γιατρούς, αν θυμάστε, στην Ιερά Πέτρα, ναι.
Ναι, ναι, έτσι όπως το λέτε. Ναι. Η διαφορά είναι ότι μετακλογικά, προεκλογικά μπορεί να λένε, ναι, έλεγε ο Μητσοτάκης. Θα είναι το η τετραετία που θα δώσουμε έμφαση στην υγεία. Και ναι. Τι κάνουν. Ναι. Αυξήσανε καμιά χρηματοδότηση, αυξήσανε τους μισθούς. Κάνε κάτι για να τραβήξουν, να μην φεύγουν οι γιατροί, να μην παρετούνται. Ναι. Αλλάξαν τους δραγάτες διοικητές που τους έχουν με το κρυμπάτσι να κυνηγάνε τους γιατρούς. Και είναι και αυτό μια αιτία που φεύγουν οι γιατροί από τα νοσοκομεία. Όχι. Τίποτα δηλαδή. Εγώ δεν εννοώ τώρα για αυτό που έγινε χθες με το Βενιζέλιο που ήταν καθαρά να, η δημιουργία κλίματος, ότι τα ξυλαστήρια θύματα κτλ. Συνολικά μπήκαν σε μια λογική εξορθολογισμού του τρόπου προσλήψεων των διοικητών στα νοσοκομεία. Λένε θα το κάνουν και φέρανε ένα νομοσχέδιο που λέει θα είναι μέσα συνέντευξη, θα μετράει προϋπηρεσία και ουσιαστικά θα αφήσουν πάλι οι ίδιε λογικέ διοικητέ να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Αλλά πέρα από το κομμάτι των διοικητών είναι το βασικό ζήτημα των απολαβών των γιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι διανυμένοι να δώσουν κάποια λύση σε αυτό το θέμα, οπότε τα περιφερειακά νοσοκομεία δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε γενική συνέλευση αύριο. Σήμερα. Συγγνώμη, ναι, επιστρέφεται σήμερα λοιπόν η γενική συνέλευση. Θα γίνει κάτι από κοινού με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Δεν το αποκλείουμε. Εμάς σε αυτή τη φάση, γιατί πέρα από τα θέματα τώρα αυτά που έχουν προκύψει, έχουμε με τους συμβασιούχους μεγάλο πρόβλημα. Γιατί είπε ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα πάρουν παράταση η διοικητική, η τεχνική και άλλες ειδικότητες. Οπότε έχω και αυτή την ανασφάλεια αυτή τη στιγμή. Με τους συναδέλφους του Βασίλου, έχουμε που μας ρωτάνε νυχτερινά αρχίες υπερορίες. Δηλαδή, εμείς ως σύλλογος έχουμε να συζητήσουμε και εργασιακά θέματα δικά μας, τα οποία θα δούμε πώς θα κινηθούμε το χρόνο διάστημα. 2 Νοεμβρίου υπάρχει κινητοποίηση πανελλαδική της Πολύνη, ενδεχομένως είναι η μέρα να προκύψει κάποια κοινή κινητοποίηση στο Ηράκλειο, θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μανουσάκη, θα τα ξαναπούμε μάλλον και αύριο μετά τη Γενική Συνέλευση τη σημερινή του Συλλόγου σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά.